Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027 με στόχο την ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την περιοχή. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα πρόσκληση. Όπως είχαμε πει και στις αρχές του χρόνου, πιστεύαμε ότι θα έβγαινε μέσα στη χρονιά και όντως εγκρίθηκε. Και βγαίνει, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ για εκπαιδευτικές υποδομές για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και τα νηπιαγωγεία όλης της Θεσσαλίας, που αφορά την οργάνωση των εργαστηρίων πληροφορικής σε διάφορα επίπεδα. Η πρόσκληση προσφέρει προϋπολογισμό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε νέες τεχνολογίες. Μια ευκαιρία να εκχρονιστούν οι εκπαιδευτικές υποδομές και πιστεύω ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι 18 Ιανουαρίου. Θέλω να πιστεύω ότι τα περισσότερα σχολεία, αυτά τα οποία είναι έτοιμα, θα κάνουν την πρότασή τους να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν, να εξοπλίσουν τα εργαστήριά τους με νέα μηχανήματα πληροφορικής. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, η προμήθεια περιλαμβάνει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εργαλεία εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των μαθητών όσο και στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Η τριτοβάθμια γνωρίζετε ήδη ότι υπάρχουν μια πρόσκληση η οποία έχει τελείξει και περιμένουμε την τελική πρόταση του Πανεπιστημίου, την επικαιροποιημένη που αφορά μηχανήματα και όργανα κυρίως για το Πανεπιστήμιο που είναι 5 εκατομμύρια. Είναι τα ερευνητικά προγράμματα που ήταν να λήξουν 20, πήρε παράταση μέχρι 30 που είναι 6 εκατομμύρια. Οι ερευνητικές συνεργασίες που από μέρα σε μέρα βγαίνει, συνεργασίες εταιριών με το Πανεπιστήμιο. Και είναι και επιχειρηματικότητα η οποία θα βγει σε λίγες μέρες, που έχει σχέση και με την καινοτομία και με την έρευνα.